Το ποδόσφαιρο για άλλη μία φορά ήταν αρρωγό σε μία εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθώς οι παλέμαχοι του Άλεξ και οι γονείς των παιδιών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης αγωνίστηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς με σκοπό να μαζευτούν χρήματα τα οποία δόθηκαν στον Αθλητικό Σύλλογο ΑΜΕΑ Κότινος, υλοποιώντας την ιδέα της Μάγδας Κυριακίδου, αντιπροέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Ο καιρός δεν βοήθησε φυσικά, αλλά. Η βοήθεια που μας έδωσε ο κόσμος και πριν το παιχνίδι μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά ικανοποιητική και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Εκτός από μένα και την Δήμητρα Τυράλη και την Μαριάνθη Τιδεμιρίδη που είμαστε όλοι στο Σύλλογο, κυρίως να ευχαριστήσουμε την Μάγδα την Κυριακίδου που είχε την πρωταρχική ιδέα και μπορώ να σας πω ότι έτρεξε περισσότερο για όλη αυτή την διοργάνωση. Τα χρήματα θα τα δώσουμε στον Αθλητικό Οργανισμό, Σύλλογο ΑΜΕΑ Κότινος για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά που θέλουν και έχουμε μάθει ότι ήδη βρίσκονται σε αγώνες και τους ευχόμαστε να πάρουν και το χρυσό που επιθυμούν. Θα χαρούμε πάρα πολύ γιατί αυτός ήταν ο στόχος μας από την αρχή. Οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται από την πλευρά του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων είναι τεράστιες με αποτέλεσμα πραγματικά να αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το Συλλόγο Νέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Υπήρχε μια οργάνωση πάρα πολύ καλή από τη μεριά τους και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να γίνονται τέτοιες προσπάθειες, θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι από την πλευρά μας και εμείς σαν εκπαιδευτικοί, οι γονείς, η κοινωνία γενικά πρέπει να βοηθήσει τον τόπο μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που πραγματικά περνάει ο κόσμος. Υπάρχει στόχος να πραγματοποιηθούν και άλλες τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όχι μόνο για τη φετινή χρονιά αλλά και για την επόμενη. Πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί υλοποιήσαμε αυτή την ιδέα όσο γινόταν καλύτερα. Είχαμε την βοήθεια του Διευθυντή του κυρίου Στρατούδη που μας βοήθησε στέλνοντας στον αγώνα τους διαιτητές. Θέλαμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα άτομα, τους γονείς και κηδεμόνες του 1ου Δημοτικού Σχολείου που παίξανε στον αγώνα για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η ιδέα μας. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ανθρώπους όλους που συνέβαλαν στο να αγοράσουν τα εισιτήρια, γιατί πραγματικά χωρίς την αγορά των εισιτήριων δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά του Συλλόγου Κόντινος, ΑΜΕΑ, στην προσπάθειά τους να διαγωνιστούν σε πανελλαδικό επίπεδο και να φέρουν κάποια μετάλλια στο πινκ-πονκ και στην κολύμβηση κυρίως. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα και μας συγκίνησε πάρα πολύ πραγματικά που μας ευχαρίστησαν αυτά τα παιδιά φεύγοντας για τους αγώνες στην Αθήνα. Και βασικά μου διέφυγε να ευχαριστήσω τους παλέμαχους Αλεξανδρούπολης, το Σωματείο Αλεξανδρούπολης που παίξανε φανταστικά. Πρέπει να μπορέσουν να αγγίζουν τέτοιες προσπάθειες και να τις βλέπουν με πολύ θετικότητα γιατί αυτά όλα που κάνουμε αυτές τις οργανώσεις είναι κοινωνικού χαρακτήρα και θα πρέπει πραγματικά να ευαισθητοποιείται περισσότερος κόσμος. Μέσα από αυτή τη φιλανθρωπική προσπάθεια, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης στέλνει και ηθικό δίδαγμα προς όλους.